Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων γιορτάζει η χώρα την 1η Οκτωβρίου, ωστόσο τραγική ηρωνία αποτελούν τα πρόσωπα των ίδιων των ατόμων της τρίτης ηλικίας, θέλοντας να εκφράσουν την εξαθλίωση που ζουν τα τελευταία χρόνια χωρίς να σταματούν να ανησυχούν και για τις νεότερες γενιές. Να είναι καλά, λεφτά να σας δώσουν πιο πολλά, να πληρώσουν τα χρέη για να ζήσουν και αυτοί σαν άνθρωποι. Ζούνε δύσκολες μέρες λόγω της κρίσης ηλικιωμένων. Βέβαια, αφού δουλειές δεν υπάρχουν. Τίποτα δεν υπάρχει για όλο τον κόσμο. Δύσκολα, δύσκολα. Ας ελπίζουμε ότι... Θα έρθουν καλές μέρες. Θα κουραστούμε με λίγο, αλλά για μας δεν είναι πρόβλημα. Εμείς τα χρόνια μας θα φέρουν για εσάς. Για εσάς τους νέους. Έχουμε εγγόνια, έχουμε παιδιά, έχουμε... Τι να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε και τίποτα δεν μπορούμε. Αφού όλος ο κόσμος παράπονα να κάνουν. Τι θα είναι αυτό το χάλι μας, τι θα είναι αυτό το χάλι μας. Στα καλά καθόμενα πληρώνεις τώρα στα χαράτσια και τέτοια. Εγώ δεν το βρίσκω σωστό. Δεν το βρίσκω. Αυτό είναι παράνομο. Πού το βρήκαν αυτοί αυτό το νόμο και ψήφισαν και βάλουν τον κόσμο να πληρώνει αυτά που δεν είναι για να πληρώσουν. Εγώ δούλεψα 50 χρόνια για να αγοράσω ένα σπίτι. Πλήρωσα εφορία, πλήρωσα το ένα, πλήρωσα το άλλο και τώρα από πάνω πληρώνω και νίκιο στο σπίτι μου. Δώστε μου και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Υπάρχει αισιοδοξία, θα μπορέσουμε να στρώσει κατάσταση. Αυτό μόνο ο Θεός το ξέρει. Εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πολύ δύσκολα. Θα δυσκολευτούν πολύ. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Πιο πολύ για εσάς παρά για εμάς. Ελπίδα, ελπίδα. Αλλά η ελπίδα, ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Για τους ηλικιωμένους. Έκανα μεγάλη ζημία. Μεγάλη ζημία. Τελείωσε. Όλα τα καταστήματα που κάνει. Δύσκολα τις καταστάσεις. Θα υποφέρει όλη η Ελλάδα. Να κάνουν σύγχρονα γεροκομεία με ανέσεις και ο λαός στη διάρκεια της ζωής του να συνεισφέρει στα ταμεία, αλλά να έχει στέει όταν γεράσει. Τα άλλα να τα πούμε τι, δεν έχει νόημα. Είναι ευχαριστημένοι οι ηλικιωμένοι από τις παροχές που δίνει μέχρι τώρα ο Δήμος. Ο Δήμος. Τώρα τι να πεις. Να μην πω κάτι, άντε. Γιατί άμα πω, ήρθε και καινούριος είναι, μπορεί να παρεξηγηθούμε. Ας πάρει μερικά μέτρα πιο συγχρονισμένα και την πόλη να την ευπρεπίσουνε. Δώστε μου και ένα μήνυμα για τους ηλικιωμένους σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Κοίταξε, όταν οι ηλικιωμένοι δεν έχουν τις ανέσεις που χρειάζεται και παρατείνεται η ζωή τους, περισσότερο βασανίζονται παρά ζούνε. Οπότε να πούμε τι, δεν έχει νόημα. Είμαστε γέροι, αλλά καλά γεράματα να έχουμε. Μόνο από το Θεό περιμένουμε, από κανέναν άλλο. Από συνάνθρωπό σου μην περιμένεις καλό, θα βρεις κακό. Καλά γεράματα πούντα που λέγανε, τα γερατιά θα είναι καλά. Ποια γερατιά, με το άγχος που ζούμε κάθε μέρα. Δεν ξέρουμε αύριο αν ξημερωθούμε. Τις υποχρεώσεις που να μπορούμε να πληρώσουμε, γιατί να τα φορτώσουμε όλα στα παιδιά μας. Ποιος ο λόγος. Και βέβαια ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και η υγεία που οι ηλικιωμένοι χρειάζονται μια ιδιαίτερη. Βλέπουμε με τα πάστα που με να πάει στα φάρμακα όσο δεν τα δίνουν. Όχι συνέχεια, όχι αυτό πρέπει να πάρει. Γιατί μου τα αλλάξεις τα φάρμακα. Όταν εγώ πάω και σε καρδιολόγο καθώς πρέπει, και με γράφει και ένα τα φάρμακα για να γίνω καλά, εδώ γιατί να μου τα σταρούνε. Ποιος ο λόγος. Πού το βρήκαν αυτό το πράγμα, το δικαίωμα. Να δώσουμε ένα μήνυμα στους ηλικιωμένους για τη σημερινή ημέρα. Κουράγιο. Τι άλλο. Εμείς έτσι κι αλλιώς πήραμε τον κατήχορο. Κουράγιο. Η κρίση πώς επιδρά πάνω στους ηλικιωμένους. Ζούνε δύσκολες μέρες, έτσι δεν είναι. Μην το συζητάτε. Μην το συζητάτε. Στη μέση μας πήγανε. Τι να κάνουμε. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τους ηλικιωμένους, το 2000 ζούσαν σε όλο τον πλανήτη 600 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2025 ο ρυθμός αυτός θα έχει φτάσει το 1,2 δισεκατομμύρια, ενώ το 2050 θα έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια. Στη χώρα μας, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο πληθυσμός ηλικίας άνω των 60 ετών ξεπερνούσε το 2004 τα 2.547.000 άτομα, με τις γυναίκες να είναι περισσότεροι από ό,τι τους άντρες.